Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο ποιος λαϊκός άνθρωπος προσδοκά ότι από την ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας θα ωφεληθούν όλοι, άρα και αυτός. Όποιος εργάτης και εργάτρια αγνοεί ή υποτιμά τον επικίνδυνο για αυτούς χαρακτήρα, το αντιλαϊκό περιεχόμενο και τις αντεργατικές προϋποθέσεις αυτής της καπιταλιστικής ανάπτυξης, τότε ας ρίξει μια ματιά στο σημερινό νομοσχέδιο που έχει τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». Θα μπορούσε βεβαίως να έχει και τον τίτλο «Ανοίξαμε και σας περιμένουμε». Μια απλή ανάγνωση των άρθρων του είναι αρκετή. Θα δει μέσα σε λίγα άρθρα να διαλύονται μπρος στα μάτια του ιστορικές κατακτήσεις της εργατικής τάξης, όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις, για τις οποίες χύθηκαν ποτάμια αίματος. Θα το δει αυτό να γίνεται με τον πιο ανέσχυντο τρόπο, μέσα από τις τόσες πολλές προβλεπόμενες εξαιρέσεις που φτάνουν να γίνονται ο κανόνας για να μην εφαρμόζονται οι συλλογικές συμβάσεις που κατά τα άλλα θεωρητικά ισχύουν. Θα δει δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία να ολοκληρώνει τη δουλειά του ΣΥΡΙΖΑ, που 5 χρόνια ως κυβέρνηση αρνιόταν πεισματικά την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων ακόμα και του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Και θα αισθανθεί αμέσως την απειλή από την ένταση της εκμετάλλευσης της δικής του δουλειάς που τον περιμένει. Θα δει επίσης και θα καταλάβει τότε και γιατί καίγονται κυβερνήσεις και μεγαλοεργοδότες να βάλουν στο χέρι τα δικά τους συνδικάτα, να κάνουν ηλεκτρονικά, λέει, τα μητρώα τους, ώστε να τα ελέγχουν χωρίς πολύ κόπο. Θα καταλάβει γιατί θέλουν τόσο πολύ να τον βοηθάνε για να μην κουράζεται, λένε, στο πάνε έλα και να ψηφίζει τους αντιπροσώπους του ή να αποφασίζει για τους αγώνες του και για τη ζωή του από το κινητό του με ένα SMS, λες κι είναι για τη Eurovision. Και όχι όλη αυτή του η δράση και ο αγώνας του ο συνδικαλιστικός να παίρνει δύναμη και κουράγιο μέσα από τις ζωντανές γενικές συνελεύσεις μαζί με τους συναδέλφους του. Θα τα δει όλα αυτά και τότε θα καταλάβει γιατί στάζουν μέλη για το νομοσχέδιο αυτό οι βιομήχανοι και οι μεγαλοξενοδόχοι, αφού για αυτούς έγινε. Για να κάνει τη ζωή τους ευκολότερη και καλύτερη, όπως παραδέχτηκε ο Υπουργός της Αναπτύξεως. Λες και περνάνε άσχημα. Εννοώντας φυσικά ο κύριος Υπουργός, τον αυγατίζουν τα κέρδη τους μέσα από την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Αυτό ακριβώς θα πει ανάπτυξη καπιταλιστική, τα κέρδη και η άγρια ταξική εκμετάλλευση είναι τα θεμέλια της. Όποιος όμως εργαζόμενος κάνει τον κόπο και το διαβάσει το νομοσχέδιο, θα βρει και άλλα τονωτικά αυτής της ανάπτυξης. Θα βρει, ας πούμε, την απλούστευση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις να βγαίνουν χωρίς πολλά-πολλά, προβλέποντας μάλιστα πρώτα οι επιχειρήσεις να ξεκινούν τη λειτουργία τους και όποιος έλεγχος για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να διενεργείται εκ των υστέρων. Θα βρει την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς να πετιέται στην άκρη μαζί με τα αρχαιολογικά εμπόδια, λένε, που πρέπει να παραμερίζονται. Και βέβαια, αλίμονο, στο ίδιο νομοσχέδιο θα βρει όπως πάντα ένα σωρό κίνητρα φορολογικά, μέχρι και τζάμπα χρήμα ζεστό για τους επιχειρηματικούς ομίλους, την ώρα που οι αυτοαπασχολούμενοι γονατίζουν από τη φορολεηλασία και οι εργαζόμενοι από τους μισθούς και τα μεροκάματα της πείνας. Για τους επενδυτές όμως της ανάπτυξης, ζουμί υπάρχει και στις διατάξεις για την παιδεία, εκεί προς το τέλος του νομοσχεδίου, στο άρθρο 169, το οποίο επεκτείνει το Προεδρικό Διάταγμα 38 του 10 για τη λεγόμενη ελεύθερη κίνηση των εργαζομένων. Αυτό το διάταγμα λοιπόν, το οποίο διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ανανεώνει η Νέα Δημοκρατία, προβλέπει την τζάμπα πρακτική εξάσκηση και τη δοκιμασία επάρκειας, προκειμένου δήθεν να εξασφαλιστούν ισότιμες επαγγελματικές δεξιότητες. Στην ουσία, βάζει τους εργαζόμενους να περνούν από δοκιμαστική περίοδο
προσφέροντας πάμφθινη εργασία στους εργοδότες, ανασφάλιστη, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, προκειμένου για να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε ένα επάγγελμα. Αυτή φυσικά είναι και η απέτηση των εργοδοτών παντού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο που φέρνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι η επέκταση της απαράδεκτης δοκιμαστικής εργασίας και σε απόφοιτους από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αναγνωριστεί η επαγγελματική τους ισοτιμία. Και έρχεται εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεβαίνει στα κάγκελα για το ζήτημα αυτό, δείχνοντας ότι για άλλη μια φορά η υποκρισία του δεν έχει όρια. Γιατί? Δεν μπορεί να έχεις την Ευρωπαϊκή Ένωση της κινητικότητας κορώνα στο κεφάλι σου. Δεν μπορεί να έχεις ψηφίσει και εφαρμόσει όλες τις κοινοτικές οδηγίες και τους νόμους που οδηγούν στην κατηγοριοποίηση των πτυχίων και στη διαμόρφωση της ενιαίας αγοράς με αυτά και να άρχεσαι μετά να διαμαρτύρεσαι για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοντολογείς. Απέναντί μας δεν έχουμε τους νέους που έρχονται στη χώρα μας για να εργαστούν, από όποια χώρα και αν προέρχονται, είτε Έλληνες είτε ξένοι. Απέναντί μας έχουμε τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές τους, που χρόνια τώρα υποβαθμίζουν σπουδές και πτυχία και κατηγοριοποιούν απόφοιτους. Το ερώτημα μπαίνει επιτακτικά. Θα επιτρέψουμε η ανάπτυξή τους να σαρώσει ό,τι άφησε όρθιο η κρίση τους? Την απάντηση θα την πάρετε, την πρώτη απάντηση, το απόγευμα, με το συλλαλητήριο του ΠΑΝ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.